Γεια σας και πάλι. Στο βίντεο αυτό θα δείξουμε μια λειτουργία των υπολογιστικών φίλων Google, τα λεγόμενα αυτόματα φίλτρα. Αυτή η λειτουργία φυσικά υπάρχει και στο Excel, γενικά σε όλα τα λογισμικά υπολογιστικών φίλων και είναι παρόμοια. Θα κάνω εγώ ένα νέο υπολογιστικό φίλο, γιατί ταυτόχρονα θα δείξω και μια άλλη έτσι λειτουργία, πώς εισάγω δεδομένα όταν τα έχω σε μια μορφή αρχείου CSV. Από το μενού λοιπόν αρχείο, εισαγωγή. Μπορώ εδώ να εισάγω δεδομένα από ένα άλλο υπολογιστικό φύλλο, σε άλλη μορφή, από άλλο λογισμικό. Εγώ θα κάνω μεταφόρτωση ένα αρχείο που έχω σε μορφή CSV. Είναι μια πολύ κοινή μορφή που κάνουμε ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εφαρμογών. Είναι συχνό να τη συναντήσετε και εσείς. Μπορώ λοιπόν να το εισάγω εδώ με, από τον υπολογιστή μου και θα πατήσω εισαγωγή δεδομένων. Εδώ μπορώ να επιλέξω αν θα τα εισάγω στο τρέχον, θα αντικαταστήσω το υπολογιστικό φύλλο που έχω, εφόσον είναι κενό, δεν με πειράζει, ή θα δημιουργήσω νέο, ένα νέο φύλλο. Εγώ θα πατήσω αντικατάσταση του τρέχοντο φύλλου. Περιμένουμε λίγο να γίνει η εισαγωγή των δεδομένων. Βλέπουμε ότι εμφανίστηκαν τα δεδομένα. Πρόκειται για μια μεγάλη λίστα με τουλάχιστον χίλιες γραμμές. Σε κάθε γραμμή είναι τα στοιχεία κάποιου, είναι δεδομένα τα οποία δημιούργησα τυχαία με κάποια εφαρμογή που είναι για αυτόν τον σκοπό, με όνομα, επίθετο, email, φίλο και, και ηλικία. Και όταν έχουμε ένα τέτοιο μεγάλο πίνακα, συνήθως θέλουμε, εκτός από το να αποθηκεύουμε τα στοιχεία, ο βασικός λόγο που έχουμε ένα πίνακα είναι για να εξάγουμε κάποιες πληροφορίε, κάποια συμπεράσματα, κάποια στοιχεία από αυτό το πίνακα. Για παράδειγμα, θα μπορώ να κάνω ένα ερώτημα να δω πόσοι είναι οι άντρες ή οι γυναίκε σε αυτό το πίνακα ή πόσοι είναι μεταξύ κάποιας ηλικίας. Αυτό λοιπόν γίνεται με τη λειτουργία αυτόματα φίλτρα, η οποία είναι αυτό το κουμπάκι εδώ. Αλλά για να λειτουργήσει αυτό σωστά πρέπει ο πίνακας να είναι κάποιος δομημένος. Δηλαδή στην πρώτη γραμμή να έχετε τα ονόματα των στυλών και σε κάθε γραμμή να έχει τα δεδομένα στη σωστή μορφή. Δηλαδή αν έχετε κάπου εδώ μια ηλικία και στην άλλη γραμμή πρέπει να έχετε ένα νούμερο, μια ηλικία. Δεν πρέπει να έχετε κενέ γραμμέ ενδιάμεσα, ούτε να έχετε κελιά συγχωνευμένα. Πρέπει να έχει δηλαδή μια δομή πίνακα. Για να φτιάξω λοιπόν το αυτόματο φίλτρο, αρκεί να έχω επιλέξει κάπου στην πρώτη γραμμή και πατάω λοιπόν δημιουργία φίλτρου και βλέπουμε αυτόματα έτσι το έχει γκριζάρει και έχει βάλει αυτά εδώ τα εικονίδια σε κάθε στήλη. Είναι τα λεγόμενα φίλτρα. Με αυτά λοιπόν μπορώ να είτε να κάνω ταξινόμηση, δηλαδή να πω ταξινόμηση με βάση το επίθετο σε αύξουσα σειρά και να εφαρμόσω και μια δεύτερη μετά με βάση και το email. Αν θέλω να επιστρέψω θα κάνω ταξινόμηση με βάση το νούμερο που έχουν εδώ. Και εκτός από την το βασικό αυτό στα φίλτρα είναι μπορώ να φιλτράρω τα δεδομένα μου. Για παράδειγμα μπορώ εφόσον εδώ έχω μια στήλη με κατηγορία στην ουσία μπορεί να είναι φίλο, μπορεί να είναι μια άλλη κατηγοροποίηση με το κουμπάκι εδώ, εδώ που λέει φιλτράρισμα κατά τιμέ, έχει βρει όλες τις μοναδικές τιμές για το φύλλο. Εδώ έχει προσθέσει βέβαια και πάρα πολλά φύλλα. Και αν πατήσω λοιπόν εκαθάριση, μπορώ να πω εγώ θέλω μόνο όσε όσες είναι female ή και αυτό και αυτό μαζί. Να μου βγάλει δηλαδή όλη τη λίστα που, είναι, που έχουν αυτές τις δύο τιμές. Βλέπουμε λοιπόν έχει μειωθεί τώρα η λίστα, έχει φιλτράρει τα δεδομένα. Ή μπορώ να το αλλάξω το φίλτρο να επιλέξω να είναι μόνο female. Και μπορώ περαιτέρω να εφαρμόσω και ένα δεύτερο φίλτρο πάνω σε αυτό το φίλτρο, δηλαδή να, να βάλω και ένα φίλτρο στην ηλικία. Για παράδειγμα μπορώ να είχα το ερώτημα βρες μου ποιες είναι οι γυναίκες που είναι στην ηλικία των 41 χρόνων για παράδειγμα, οπότε θα επιλέξω εδώ την τιμή 41 και έτσι έχω περιορίσει με δύο φίλτρα έχω κάνει ένα ερώτημα και έτσι λειτουργώ κάπως σαν μια έτσι απλή βάση δεδομένων ή μπορώ να εφαρμόσω συνήθω όταν έχω τιμές μπορώ να εφαρμόσω και κατά συνθήκη έχει εδώ διάφορες συνθήκες Δηλαδή να είναι μεγαλύτερο, μεγαλύτερο ίσο, αν είναι κείμενο μπορώ να να κάνω μια αναζήτηση με βάση κείμενο. Εδώ για παράδειγμα θα πω θέλω να βρω με βάση πώς είναι μεταξύ δύο τιμών. Να πω μεταξύ για παράδειγμα 40 και 50. Εδώ βλέπουμε ότι, βλέπουμε ότι τώρα το αποτέλεσμα είναι μηδενικό. Δεν έχει βρει κανένα και αυτό γιατί έχω βάλει και ένα δεύτερο φίλτρο στην ουσία. Υπάρχει Έχω και το φίλτρο κατά τιμές, οπότε θα κάνω εδώ επιλογή όλων, στην ουσία να αναιρέσω το προηγούμενο φίλτρο. Επιλέγω όλες τις τιμές και έχω μόνο αυτό το φίλτρο που είναι μεταξύ 40 και 50. Και τώρα είναι αυτό που θέλω να κάνω, έχω βάλει το φίλτρο μεταξύ 40 και 50 και ένα φίλτρο για το φύλλο. Και κάπως έτσι μπορώ να φιλτράρω τα αποτελέσματα και να κάνω ερωτήματα για να βγάλω τα φίλτρα πατάω επιλογή όλων όπως και εδώ να επιλέξω καμία συνθήκη και έτσι επανέρχομαι στην αρχική μου κατάσταση. Και έτσι λειτουργούν κάπως στα φίλτρα. Υπάρχει και μια άλλη λειτουργία στο Google Sheets, δεν ξέρω αν υπάρχει στο Excel αυτή, είναι να δημιουργώ όψεις των φίλτρων, ξεχωριστές από το βασικό μου αρχείο, δηλαδή ας πούμε ότι καταργώ το φίλτρο και από το κουμπάκι εδώ Κάνω μια νέα προβολή φίλτρου. Μπορώ να τη δώσω ένα όνομα π.χ. μόνο γυναίκες ή μόνο άντρες, Ας επιλέξω mail. Και να εφαρμόσω ένα ή περισσότερα φίλτρα. Και αυτή την προβολή μπορώ λοιπόν να τη μετανομάσω, να την αντιγράψω, να, να την διαγράψω. Αν λοιπόν τώρα κλείσω αυτό το παράθυρο, επιστρέφω κανονικά και αν π.χ. θέλω να δω τη λίστα μόνο με τους άντρες, αντί να ξανακάνω εδώ το φίλτρο μου, έχω έτοιμο την προβολή αυτή που έχω κάνει πριν και μπορώ να δω την προβολή. Και έτσι μπορώ να φτιάξω πολλές προβολές σε ένα υπάρχον αρχείο. Αυτά λοιπόν για τα φίλτρα στα, στο Google Sheets.